Καλημερίζω τώρα τον κύριο Βρύσαλη. Πώς είστε, Καλά κύριε Αντουγεράκη, όσο μας αφήνουν να είμαστε καλά με αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και αποφασίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Είπα πριν από λίγο, κύριε Βρύσαλη, ότι από εσάς και το Σωματείο Εργαζομένων ξέρουμε από τις προηγούμενες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί σαν Σωματείο πήρατε αμέσως θέση, μιλώντας για μια απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση, αναφορικά με αυτή την εγκύκλιο της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Γκάγκα, βάσει της οποίας, αν υπάρχουν κενά σε ιατρικό προσωπικό, θα πρέπει όλοι οι γιατροί του τομέα, δηλαδή όλων των ειδικοτήτων, να κάνουν εφημερία ανεξάρτητα από τα περιστατικά. Από Πέμπτη Παρασκευή εσείς φωνάζατε. Τώρα έχουν ξεσηκωθεί ακόμα και οι νοσοκομιακοί γιατροί και επίσης αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, αλλά και από, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και από πάνω από την ΕΠΟΕΔΗ. Νομίζω ότι εσείς έχετε εικόνα να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται. Την Παρασκευή το μεσημέρι βγήκε μια κατάπτυστη εγκύκλιο για την εφημέρευση τομέων στα νοσοκομεία, που βεβαίως παίζει τη ζωή κορώνα γράμματα, τη ζωή των ασθενών, με την παραπέρα αποψήλωση των νοσοκομείων που σίγουρα θα έρθει με μια τέτοια εγκύκλιο αν εφαρμοστεί. Εκτιμάμε αυτό που λέγαμε και από την εκπομπή σας, ότι στην υγεία κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την άλλη, επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο. Η εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας, που μόλις προχτές ήδη έχει περάσει, επιχειρεί με υλικά από την προϊστορία της ιατρικής να δώσει λύση στα προβλήματα που η ίδια η πολιτική της έχει δημιουργήσει. Δηλαδή η εγκύκλιος έρχεται και γενικεύει μια απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στα νοσοκομεία και την περίοδο της πανδημίας, που και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είχαμε δει καρδιολόγους να κάνουν εφημερίες στη μονάδα παρακολούθησης κορονοϊού, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε δει χειρούργους να βλέπουν παιδιά που έχουν πρόβλημα χειρουργικό. Αντί η κυβέρνηση δηλαδή να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της αποψήλωσης να προσλάβει προσωπικό άμεσα, ναι, να στελεχώσει όλες τις θέσεις και κάθε γιατρός να είναι στην ειδικότητά του. Ακριβώς. Τι κάνει, επικαλείται τα αποτελέσματα της πολιτικής της, ώστε σήμερα να βάλει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και να σπρώξει ακόμα περισσότερο κόσμο ιατρικό και νοσηλετικό να φύγει από τα νοσοκομεία, ώστε να έρθει σαν όριμο φρούτο πλέον να πει, αφού δεν υπάρχουν γιατροί, κλείνω τα νοσοκομεία και αφήνω ένα νοσοκομείο όπως υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Άρα θέλετε να πείτε ότι τα βήματα κινούνται πολύ πιο γρήγορα σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτό συνάδω από αυτά τα οποία μου λέτε, κύριε Βρύσαλη, αυτή την ώρα. Δώστε μου απλά και πρακτικά ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλές κλινικές. Όταν λέει ότι τα κενά και οι εφημερίες θα πρέπει να καλυφθούν και από άσχετες ειδικότητες ανεξαρτήτων ασθενών που θα νοσηλεύονται, κάντε μου πρακτικό αυτό το παράδειγμα για να το καταλάβω. Παραδείγματος χάρη, ένας ουρολόγος μπορεί να κάνει τον καρδιολόγο και ένας νευρολόγος να κάνει τον γαστρεντερολόγο. Πώς γίνεται αυτό τώρα, τι είναι αυτό που μου λέτε? Κοιτάξτε, αν δείτε, είναι στον ίδιο τομέα θεωρητικά, το παθολογικό, το χειρουργικό, και με βάση τις ελλείψεις που υπάρχουν, θα μπορεί να καλύπτονται οι εφημερίες με αυτές τις ειδικότητες που σας είπα ενδεικτικά, ώστε δήθεν να προστατεύεται η υγεία του κόσμου. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, κυρία Δουργεράκη. Θα βρεθούν. Συγγνώμη. Αυτό μόνο σε κλινικές, σε τμήματα τα οποία είναι γενικών, ας πούμε, καθηκόντων στην παθολογική κλινική, όταν. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω μόνο σαν σκέψη. Γιατί αν δεν πάρω απάντηση, δεν θα ησυχάσω. Ένας ουρολόγος να κάνει τον καρδιολόγο, δηλαδή σαν γιατρός, επειδή και μόνο είναι γιατρός στην παθολογική, αν χρειαστεί, ή μου λέτε ότι ένας ουρολόγος μπορεί να φύγει από την ουρολογική και να πάει στην καρδιολογική, δηλαδή, αν καταλάβω? Μπορεί, όταν υπάρχει έλλειψη γιατρού και δεν μπορεί να καλυφθεί κάποια εφημερία, να μπει εφημερεύον γιατρός, ουρολόγος, παραδείγματος χάρη, για να δει καρδιολογικό περιστατικό, ή αντίστοιχα νευρολόγος για γαστρεντερολογικό περιστατικό. Από κλινική σε κλινική ή μόνο στα έκτακτα περιστατικά? Παντού, σε όλο τον νοσοκομείο, παντού.
Παντού, σε όλο το νοσοκομείο και η διευκρινιστική εγκύκλωση δήθεν που έβγαλε το Υπουργείο για να κατανευνάσει τις αντιδράσεις, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, αλλά έχετε και επιβεβαιώνει αυτό που σας αναφέρω εγώ, που έχει αναφέρει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και οι μάχημοι υγειονομικοί που δίνουμε τη μάχη της υγείας των ανθρώπων. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι αυτό συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ακριβώς αυτό το μοντέλο υγείας που υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αυτό που κατέρευσε την περίοδο της πανδημίας. Είναι αυτό που κλείνουν κλινικές και νοσοκομεία και ιατρουγεράκι, με πρόσφατο παράδειγμα ότι έκλεισε τμήμα επειγόντων περιστατικών στη Γαλλία, γιατί δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό. Σημαίνει απλά και πρακτικά ότι αυτό έχει τεθεί ήδη σε ισχύ βάση της εγκυκλίου. Όχι, έχει τεθεί με βάση αποφάσεις διοικητών εντέλεστε τα προηγούμενα χρόνια, που έχουμε δει αυτά τα τραγελαφικά αποτελέσματα. Δηλαδή, την περίοδο της πανδημίας, καρδιολόγος να βλέπει περιστατικά COVID. Καλά. Είναι προλόγος, είναι δερματολόγος, είναι δερματολόγος. Κοιτάτε να δείτε, την περίοδο της πανδημίας το πατώσαμε ή τα πατώσαμε και τα σαρώσαμε όλα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά... Και πριν την πανδημία, χειρούργοι να βλέπουν παιδιά 14 και 13 χρονών, ναι. Γιατί δεν υπήρχαν παιδοχειρούργοι. Μα αφού γινότανε τότε, όλο αυτό, έτσι, ναι, τώρα, τότε για ποιο λόγο έρχεται αυτή η εγκύκλιος, δηλαδή τι έρχεται να επιβεβαιώσει, να το επισημοποιήσει... Να το επισημοποιήσει, να το γενικεύσει και βεβαίως να προσαρμόσει τη λειτουργία των νοσοκομείων με βάση αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, σαν νοσοκομεία επιχειρήσεις που θα έχουν λίγο, φτηνό, εργατικό δυναμικό που θα κάνει όλα για όλα. Θα είμαστε όλοι για όλα. Αυτό θέλει, αυτό το μοντέλο διαχρονικά που θέλαν όλες οι κυβερνήσεις να το εφαρμόσουν, αυτό τώρα βήμα-βήμα χτίζεται. Μάλιστα. Και πολύ επιταχυνόμενα. Έχετε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να συναντηθείτε και με την αναπληρώτρια υπουργό. Έχετε πάρα πολλές φορές γενικότερα να συναντηθείτε με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν τα καταφέρνετε πάντα. Από εδώ και κάτω, βάσει των όσων γνωρίζετε και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, τι από εσάς, από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, από τους νοσηλευτές, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο. Αληθεύει αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι πάτε ακόμα και σε αυτή την περίοδο σε κινητοποιήσεις, κύριε Βρύσαλη? Βεβαίως, κύριε Δουγεράκη, γιατί αν και προεκλογική περίοδος, εδώ πρέπει να σταθούν τα κόμματα που έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, να πάρουν, όχι να πάρουν θέση, να απολογηθούν και να τιμωρηθούν εν ώψη των εκλογών. Εμείς ετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις με παρεμβάσεις και στη διοίκηση και στον εισαγγελέα και με συνελεύσεις στα τμήματα και βεβαίως και με την παρουσίαση των προβλημάτων που υπάρχουν. Ήδη οι συνάδελφοι μεταφορείς κινητοποιούν, γιατί η κατάσταση είναι εκεί άκρως επικίνδυνη και απαράδεκτη. Να σας πω ένα στοιχείο τελευταίο, ότι λόγω των παρετήσεων, των συνταξιοδοτήσεων, των μεταφορέων έχουν μείνει περίπου 40 άνθρωποι για να μπορούν να καλύψουν όλο το νοσοκομείο και υποχρεώνονται να μετακινούνται μεταφορείς από το χειρουργείο στις μονάδες εντατικής θεραπείας για να καλύπτονται εκεί τα κενά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και όλο αυτό που σήμερα συζητιέται. Και βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες από συναδέλφους όπως από τη Γενική Χειρουργική, που τους οφείλονται πάνω από 600 μέρες ρεπό και άδειες. Είναι τα γνωστά, και το βιολογικό, το ρολόι που μετράει και αντίστροφα και για σας τους ίδιους, αλλά και αναφορικά με την απόδοσή σας και την ασφάλεια και τη δική σας και των υπολείπων. Όταν λέτε ότι οι κινητοποιήσεις έχουν παραστάσεις, αλλά κυρίως έχουν ενημέρωση του εισαγγελέα, πότε ετοιμάζεστε να πάτε στον εισαγγελέα και να ζητήσετε τι? Μέχρι αυτή την τέλος αυτής της εβδομάδας ή αρχές της άλλης, ήδη θα έχουμε έτοιμο, ετοιμάζουμε ένα υπόμνημα με όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα που επισύουν ζητήματα ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων. Κοιτάτε να δείτε, κύριε Δουγεράκη, εμείς δεν θα γίνουμε ούτε σταθμάρχες, ούτε τα νοσοκομεία με δικιά μας θέληση θα μετατραπούν σε κοιλάδες των τεμπών. Εδώ η κυβέρνηση
κυβέρνηση, όλοι αυτοί που του παρουσιάζονται σαν σωτήρες, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη τους και βέβαια ο λαός μας πρέπει να τους δώσει το ίδιο νόμισμα που τους ήδη διαχρονικά τους έχουν δώσει με την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Δεν μπορεί πλέον να μένει αναπάντητο τίποτα ούτε από εμάς, αλλά ούτε από το λαό μας. Μάλιστα. Ο λαός έχει την δύναμη και με την ψήφο του να τιμωρήσει αυτούς που κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σήμερα που αφορούν στο κομμάτι της υγείας, γιατί έρχεται από τα Χανιά, θα το δείτε και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, η είδηση να αναστείλει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του πως κινδυνεύει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων εξαιτίας της σοβαρής υποστελέχωσής του. Το κέντρο καλύπτει ανάγκες παιδιών που χρήζουν ψυχικής βοήθειας και αν κάποιος ενδεικτικά θέλει να γυρίσει με στα νούμερα, γιατί πολλές φορές οι αριθμοί αποτυπώνουν και κάποια μεγέθη, το 2022 ο αριθμός των ραντεβού έφτασε στις 11.693, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 2.952, ενώ το τμήμα παιδιών αντιμετώπισε 2.101 περιστατικά, στα οποία περιλαμβάνονται και περιστατικά από εισαγγελικές παραγγελίες. Στην Ιεράπετρα, από την άλλη, για άλλη μια φορά, ο Σύλλογος Φύλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας θεωρεί ότι η προσωρινή τοποθέτηση με κύριε Βρύσαλη στρατιωτικής γιατρού δεν επαρκεί για την επίλυση των προβλημάτων της υποστελέχωσης της υγειονομικής μονάδας της νοτιοανατολικής Κρήτης και μάλιστα έχει ετοιμάσει κοστολογημένη λύση την οποία θα καταθέσει εάν κληθεί από τους αρμόδιους, αλλά θα μείνω στο εάν κληθεί από τους αρμόδιους, γιατί ποτέ κανείς δεν καλεί κανένα από εσάς για να ακούσει ποια είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε σε αυτή την πολύ δύσκολη καθημερινότητα μέσα στο χώρο της υγείας. Να πω ένα σχόλιο σε αυτά που αναφέρει το ρεπορτάζ που αναφέρει, ότι κοιτάτε, η δυσοδομία της ψυχικής υγείας γίνεται τρελό πάτη χρημάτων σε ΜΚΟ ιδιώτες μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή το νέο υπερμνημόνιο που θα κληθεί ο κόσμος να πληρώσει μετά τις εκλογές. Τι θέλω να πω, αντί να ενισχύσει την ψυχική υγεία σε όλο το νησί και στα Χανιά και στο Ηράκλειο το Υπουργείο Υγείας, εδώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτεί με εκατομμύρια μη κυβερνητικές οργανώσεις να παρεύουν και στην ψυχική υγεία των παιδιών και βεβαίως στην ψυχική υγεία των ενηλίκων. Και έχουμε το τραγελαφικό αυτό που αναφέρει το ρεπορτάζ, ουσιαστικά να κλείνει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στα Χανιά λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της υποχρηματοδότησης. Αντίστοιχα η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή να έχει τα σοβαρά οξυμένα προβλήματα επί της ουσίας με δύο γιατρούς να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο των παιδιών που έρχονται και έχουν ανάγκη. Την ίδια ώρα που στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και με τις προκηρύξεις που γίνανε δεν έχει κανένας δηλώσει συμμετοχή, γιατί ακριβώς με τις συνθήκες που δουλεύουν είναι γενικότερα το προσωπικό, δεν μπορεί να καταθέσει κανένας τα χαρτιά του. Καταλαβαίνει κανένας ότι συστηματικά γίνεται προσπάθεια, επιχειρείται και θα κορυφωθεί μετά τις εκλογές το να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως τα νοσοκομεία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεν αλλάζει κάτι, αν και βέβαια προεκλογικά, και αυτό θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αυτό το οποίο τονίζεται είναι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Αλλά δεν έχω άλλο χρόνο να το συζητήσουμε, απλά το κρατάμε, διότι κάπου παρακάτω, μετά από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε και τι είναι αυτό που λέγεται από την άλλη πλευρά. Εμείς. Ελπίζω εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, κύριε Βρύσαλη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Οι αγώνες των εργαζομένων δεν πρέπει ούτε να μειωθούν και ούτε να πάρουν, αν θέλετε, να αναμένουν σωτήρες. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό του με την πάλη του. Λοιπόν, αυτό θέλω να δώσω το μήνυμά μας. Καλή σας ημέρα.